την ανταποκριτήρια μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιχάλη, καλησπέρα. Καταρχάς, να αναμένουμε σύντομα τη νέα πρωτοβουλία του Αντώνιο Κουτέρες. Τι πληροφορίες υπάρχουν σε αυτό το θέμα και επίσης πώς θα επηρεάσει τις όποιες εξελίξεις στο Κυπριακό μια πιθανή νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιχάλη, για το θέμα του Γενικού Γραμματέα περιμένουμε μία ανακοίνωση. Μας είχαν πει ότι θα την είχαν στείλει ήδη, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα. Οπότε νομίζω ότι μόνο ο κ. Κουτέρες μπορεί να απαντήσει στο ερώτημά σου. Βέβαια, είχε κάνει σχέδια την περασμένη εβδομάδα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις. Και νομίζω ότι τα σχέδια αυτά, τουλάχιστον τώρα, άμεσα, δεν μπορεί να προχωρήσουν, διότι τα σχέδια τα έκανε έχοντας στο μυαλό του ότι θα κερδίσει ο κύριος Ακιτζή. Τώρα με τον νέο κατοχικό ηγέτη, όπως καταλαβαίνεις και με τις απόψεις του, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ας περιμένουμε όμως την ανακοίνωση και μετά ας κάνουμε την ανάλυση μας. Σε ό,τι αφορά το State Department, μας έστειλαν μία ανακοίνωση λυτή. Δεν βλέπω καμία αναφορά. Η ερώτηση είναι για τον κύριο Τατά, αλλά η απάντηση είναι ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Ίσως να είναι και ένα καρφί του State Department προς τον κύριο αυτό, διότι όπως γνωρίζεις είναι εναντίον. Είναι σημαντική τοποθέτηση. Είναι μια σημαντική τοποθέτηση μπροστά στο ζωή ο ίδιος. Το ερώτημά σου. Η αλήθεια είναι ότι αν κερδίσει ο κύριος Μπάιντεν, τα πράγματα δεν θα είναι όπως είναι τώρα. Και τι εννοώ. Δηλαδή δεν θα μπορεί ο Ταγίπ Ερντογάν να τηλεφωνά στον κάθε ένα στο Λευκό Οίκο και να ζητά να μιλήσει με τον κύριο Τραμπ ή να του τηλεφωνά στο γήπεδο του Γκολφ και ο κύριος Τραμπ να τρέχει να απαντήσει το τηλεφώνημα. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί με τον κύριο Μπάιντεν. Τώρα, η πρόβλεψη σε ό,τι αφορά τον κύριο Μπάιντεν, εάν εκλεγεί, διότι αποφασίζει ο λαός στις 3 Νοεμβρίου, όχι οι δημοσκόποι, είναι ότι θα αντιμετωπίσει από τον κύριο Ερντογάν μία επιθετική στάση. Αυτό λένε σημαντικοί αναλυτές, ότι ο κύριος Ερντογάν από την αρχή θα δείξει προς τον κύριο Μπάιντεν μία επιθετική στάση. Το βασικό ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει ο κύριος Μπάιντεν πάντα εφόσον εκλεγεί. Πηγές με τις οποίες μίλησα διακρίνουν μια διάθεση αντιπαράθεσης του κυρίου Μπάιντεν με τη σημερινή Τουρκία, ξεκινώντας από τα βασικά, από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως ξέρεις, πάντα οι δημοκρατικοί έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα, άρα καλύπτει και την Κύπρο αυτή η θέση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από εκεί και πέρα μου είπαν ότι σε αντίθεση με τον σημερινό πρόεδρο, εάν συμβεί κάτι, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, ο Τζο Μπάιντεν θα σηκώσει αμέσως το τηλέφωνο και θα απαιτήσει. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, Μιχάλη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Βέβαια, τα πράγματα μετά την εκλογή του νέου κατοχικού ηγέτη θεωρώ ότι δεν είναι καλά. Είναι χλωμά, είναι ένας άνθρωπος εθνικιστής και όπως γνωρίζουμε ότι ο εθνικισμός σίγουρα είναι ένα κακό πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος, όπως τον αναλύουν καλοί αναλυτές που τον γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, είναι ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν νέο Ραούφ Τεχτάσιο. Λοιπόν. Και επίσης είναι ο απόλυτος υποτακτικός στον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πλέον όχι ότι δεν έλεγχε την κατάσταση προηγουμένως με τον κύριο Ακιτζή, διότι, Μιχάλη, όταν πληρώνεις, όπως κάνει η Τουρκία και ο Ερντογάν στο κατοχικό καθεστώς, δίνεις και εντολές. Εάν δεν βοηθήσει η Τουρκία το κατοχικό καθεστώς, δεν υπάρχει, θα καταρρεύσει τα κατοχικά. Έκανε μεγάλη προσπάθεια. Εγώ θεωρούσα και όσες φορές το συζητούσαμε ότι ήταν ψευτοπαλικαρισμοί αυτοί του κυρίου Ακιτζή. Πάντως τα πράγματα συγκρούστηκε με την Άγκυρα, γι' αυτό έχασε και τις εκλογές, Μιχάλη. Είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος αυτός, έτσι. Και με μια πολιτική που είναι υπέρ της διχοτόμησης. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Ακιτζή, συγκρούστηκε με την Άγκυρα, γι' αυτό έχασε τις εκλογές και όλοι τώρα θα κριθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εφόσον αναφερόμαστε στο νέο Τουρκοκύπριο. Γιατί σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλό σου βράδυ. Με δεκανίκη τους έπικους επέτυχε την νίκη ο